Έχουμε επανέλθει πολλές φορές. Εγώ ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Θέμης Μπάκας που είναι μαζί μας. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στον χώρο των ακινήτων. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Γιατί συνεχίζουν να ανεβαίνουν τόσο πολύ τα ενίκια? Γιατί συνεχίζουν να ανεβαίνουν τόσο πολύ τα ενίκια και στην Ελλάδα, η οποία, διαβάζω εδώ με τα στατιστικά του τρίτου τριμήνου του 2023, είναι στην τρίτη υψηλότερη θέση σε 56 χώρες στο μέσο όρο της ετήσιας αύξησης ονομαστικών τιμών. Τι συμβαίνει? Όσον αφορά τα ενίκια, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας δεν μπορούν να στραφούν στην αγορά κατοικίας και στρέφονται μαζικά σε ενοικίαση. Παράλληλα, έχουμε τον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων με 148.000 ακίνητα εγγεγραμμένα στις γνωστές πλατφόρμες. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολύ μικρή αθεσιμότητα κινήτων. Ενώ από τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης είχαμε μια μείωση οικοδομικής δραστηριότητας κατά 95%, δηλαδή σχεδόν δηλαδή, μηδενική ουσιαστικά οικονομική δραστηριότητα. Και ταυτόχρονα τα τραπεζικά ιδρύματα από ένα ύψος περίπου 17 δις ευρώ εκδόσεις στεγαστικών δανείων το 2007, το 2023. Αυξημένη ζήτηση, μικρότερη προσφορά. Αυτό συμβαίνει πλέον τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζεται ως διεθνές φαινόμενο. Διαβάζω, ας πούμε, το εξωφρενικό. Που συμβαίνει επίσης στην Τουρκία, όπου ακόμα και η αναπληρώτρια τραπεζίτρια, ας πούμε, της κεντρικής τράπεζας της χώρας δεν μπορεί να βρει σπίτι. Γενικά είναι ένα διεθνές φαινόμενο πλέον το θέμα του κόστου στέγασης. Έχουμε δει ότι πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετούν συγκεκριμένες πολιτικές αναχέτησης του κόστου στέγασης και δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Η διαφορά στη χώρα μας είναι ότι εμείς αυτή τη λογική δεν την έχουμε ακόμα ουσιαστικά υιοθετήσει. Έχουμε κάποια προγράμματα που τρέχουν όσον αφορά την στεγαστική πολιτική, όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου, αλλά ένα πρόγραμμα μικρής ουσιαστικά δυναμικής σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα. Και γι' αυτό καταγράφουμε συνεχώς αυξητικές τάσεις. Δηλαδή η ζήτηση καθημερινά είναι αυξανόμενη, δεν σταματάει. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα κλειστά ακίνητα. Από το 2019, θα σας προλάβει αυτό. Από το 2019, εμείς έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο ότι θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για να ανοίξουν αυτά τα κλειστά ακίνητα. Δεν γνωρίζουμε ποια από αυτά τα ακίνητα είναι κατοικήσιμα. Μην μπερδευόμαστε. Πόσα είναι ο αριθμός? Συζητάνε 900.000 ακίνητα. 900.000, αλλά. Μην μπερδευόμαστε, δεν είναι 900.000 οικιστικά ακίνητα. Όχι. Είναι 900.000 ακίνητα. Μπορεί να είναι επαγγελματικά, να γραφειακοί χώροι, μπορεί να είναι ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, ακίνητα πόσα φορέων. Περίπου είναι οικιστικά, ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε. Εμείς υπολογίζουμε ότι περίπου γύρω στις 100.000 ακίνητα πάντως θα μπορούσαν να είναι κατοικήσιμα. Είτε είναι ήδη κατοικήσιμα, είτε θα μπορούσαν κάποιες μικρές ανακαινήσεις να γίνουν κατοικήσιμα. Αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά ένα μέτρο το οποίο να μπορέσουν ουσιαστικά να μπουν στη δικασία να βγάλουν αυτά τα κίνητα στην αγορά. Αυτό που αναφέρουμε εμείς πάρα πολλές φορές, από το 19 σας λέω, είναι το εξής. Αυτό το κλειστό ακίνητο δεν παράγει εισόδημα ούτε στον ιδιοκτήτη, ούτε φέρνει εισόδημα στο κράτος, διότι δεν υπάρχει φορολόγηση. Αυτό που αναφέρουμε συνεχώς είναι ότι θα πρέπει αυτά τα κίνητα να βγουν στην αγορά και να πούν στους ιδιοκτήτες μηδενική φορολόγηση για τα επόμενα 3 έτη, αν βγάλουν τα κίνητα στην αγορά. Ναι. Και να υπάρξει ένα πρόγραμμα πιο διευρυμένο στο εξοικονομώ, ανακαινίζω, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να μπει μέσα να ανακαινίζει και το παλιό σπίτι, ακόμα και αυτό το μη κατοικήσιμο, να γίνει κατοικήσιμο. Αυτό θα ήταν μια λύση πάντως, έτσι. Ιδιαίτερα στο νομό Αττικής που σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα κλειστών ακινήτων, πραγματικά θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Δεν προχώρησε τώρα, γιατί το ακούσαμε κυβερνητικά να εξαγγέλλεται κάτι τέτοιο, ακριβώς γιατί έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα πεδίο, ένας χώρος αυτών των 900.000 ακινήτων που θα μπορούσε τέλος πάντων να διαμορφώσει και πάλι αλλιώς την αγορά προς τα κάτω, με την έννοια ότι όλο αυτό είναι μια αλυσίδα. Εγώ βλέπω ακόμη και τα καταστήματα τα οποία κλείνουν για να ανοίξουν βέβαια κάποια άλλα που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα πολύ υψηλά ενίκια τα επαγγελματικά, κύριε Μπάκα. Κύριε Ξοφιλέ, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές αστικές περιοχές που είναι πραγματικά πάρα πολύ εμπορικοί. Εκεί βλέπουμε ότι πλέον η ευκαιρία δεν είναι πόσο κάνει το ενίκιο, αλλά αν θα βρει στο σημείο. Ενώ υπάρχουν και περιοχές όμως στο κέντρο της Αθήνας που ακόμα παραμένουν κλειστές. Δηλαδή υπάρχουν οδοί στο κέντρο της Αθήνας οι οποίοι βλέπουμε ότι δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά καταγράψει θετικό πρόσημο. Παλιά υπήρχε και ο λεγόμενος αέρας τώρα, για να μην γελιόμαστε. Ο αέρας ξαναγυρίζει όμως, ξαναγυρίζει στις καλές περιοχές. Γυρίζει, ήθελα να ρωτήσω. Γιατί παλιότερα ήταν γιγάντια φούσκα. Το πλήρωνε αέρα κάτι τρελά λεφτά. Εγώ θυμάμαι αέρα στην Ερμού ακόμα και 1 εκατομμύριο ευρώ. Καταλάβετε. Στις καλές περιοχές, να ξέρετε ότι ξαναπιστρέφει πάλι ο αέρας σε μικρότερα όμως νούμερα.
σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Όσον αφορά αυτό που είπατε με την κυβέρνηση που θα βγάλει τα νέα προγράμματα, έχουμε ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που θα είναι το ανακαινίζω, νοικιάζω. Ο σκοπός είναι να βγουν στην αγορά νέα ακίνητα, ναι, με στόχο αυτή τη στιγμή όμως ένα ποσό, μάλλον με μια λογική των 10.000 ευρώ, με 40% έκπτωση από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, και τις επόμενες 6.000 ευρώ θα πρέπει να τις βάλει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή να τις δανειστεί. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, με 30.000 ευρώ τώρα, με 10.000 ευρώ, συγγνώμη, μην κρυβόμαστε. Δεν μπορεί να κάνεις ανακαίνιση ένα σπίτι 100 τετραγωνικών. Δηλαδή πόσο, με 100 ευρώ το μέτρο. Αλλά είναι για πιο μικρά σπίτια. Υπάρχει περίπτωση, είπαμε μια ιδέα τέλος πάντων, μια πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι και ερευνάται να δούμε αν θα προχωρήσει. Άλλος τρόπος προκειμένου να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί, δηλαδή έχει ξεφύγει το πράγμα. Και έξω στο φιλέα, χρειαζόμαστε δύο διαφορετικά είδη μέτρων. Τα έμεσα μέτρα και τα άμεσα μέτρα. Δηλαδή, όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή, μιλάμε για έμεσα μέτρα. Δηλαδή, σε ένα διάστημα 12 μήνων, 18 μήνων, να δούμε μια ουσιαστικά διόρθωση των τιμών. Χρειαζόμαστε όμως και άμεσα μέτρα που την επόμενη μέρα το πολύ ο κόσμος θα καταλάβει τη διαφορά στην τσέπη του. Δηλαδή, όταν συζητάμε να ανακαινήσουμε τα παλιά σπίτια, αυτό θέλει χρόνο. Δηλαδή, θα φάμε και το 2024 ακόμα με υψηλά τιμές ενοικίων και καταγραφή ουσιαστικά υψηλού κόστου διαβίωση και κόστου στέγαση. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι το εξή. Τη δεδομένη χρονική στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν πλαφόν που βάζουν σε επιχειρηματικές επαγγελματικές μισθώσεις. Και δεν λέμε πλαφόν σε όλα τα ενίκια. Μιλάμε για τις ενεργές μισθώσεις. Mm-hmm. Ενώ ψηφίστηκε αυτή τη στιγμή το πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις και για το 2024, στις οικιστικές ενεργές μισθώσεις είναι ελεύθερα. Δηλαδή, μπορώ εγώ με εσάς να έχουμε συμφωνήσει ένα μίσθωμα το 2020 1000 ευρώ το μήνα και το 2023 να σας ζητήσω 1300 ευρώ το μήνα. Γιατί αυτό είναι το συμβόλαιό μου. Μα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν και περιθωριστικές πιέσεις γενικότερα. Και για ποιο λόγο δεν υιοθετούμε το μέτρο που υιοθετήσαμε και εφαρμόζουμε σε επιχειρηματικές μισθώσεις που ήδη και η Ισπανία και η Αγγλία και η Πορτογαλία το έχουν υιοθετήσει από το 2021. Εμείς νομοθετούμε μόνο για τις επαγγελματικές επιχειρηματικές μισθώσεις. Αυτό είναι ένα μέτρο μικρής κλίμακας. Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν κατανοώ για ποιο λόγο όταν αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος σπουδάζει εκτός οικίας κατοικίας του, αυτό το κοστολόγιο που λέγεται ενίκιο και το πληρώνει ο γονέας. Ακριβώς, κυρία Χριστοφιλέα, αυτό είναι παράλογο. Όπως και η τόξη του Γασκού Δανείου. Να στηρίξουμε τις οικογένειες έτσι και τα παιδιά. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τέτοιο. Και δεν κάνεις το παραμικρό που πόσο μπορεί να στοιχήσει αυτό. Το να βάζεις δηλαδή και να έχεις μία έκπτωση. Εγώ δεν θα σα πω για όλους. Εγώ δεν θα σα πω με κοινωνικά. Εδώ οδηγεί στη φοβερή παραοικονομία. Αρχίζει το γνωστό αλυσβερίσι. Αυτό ακριβώς γίνεται. Πώς θα σου δώσω μπροστά, πόσα μαύρα. Και μπορεί να βρεθείς και σε δύσκολη κατάσταση να βρεθείς με ένα φόρο ουσιαστικά τεκμαρτό στο εισόδημά σου, γιατί σου λένε πού βγήκε τα χρήματα για πλήρωση του ενίκου του παιδιού σου, και α έπαιρνε δανεικά από τον παππού, από τη γιαγιά, από τη θεία, που πολλές φορές συνεισφέρει όλη η οικογένεια. Τι μην ξεχνάμε, το κόστος ενός φοιτητή ξεπερνά τα 800 ευρώ το μήνα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό με τους φοιτητές. Και το θέμα των στεγαστικών δανείων, εγώ το έχω ξαναθέσει πάρα πολλές φορές. Έχουν έρθει και οδηγίες από το εξωτερικό και από τον ΟΑΣΑ, ότι θα πρέπει το στεγαστικό δανείο να ουσιαστικά να φεύγουν ως έκπτωση από το φορολογικό μας εισόδημα. Η τράπεζα τα εγγράφει ως έσοδα και εμείς όχι ως εξοδολόγιο. Και αν κάποιος δει. Και αυτό παραμένει έτσι και αυτό παραμένουν χρόνο έτσι. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν έχει πολύ μεγάλο κοστολόγιο, τον εξής λόγο. Η τόκη του δανείου είναι στην αρχή του δανείου. Όταν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νέα στεγαστικά δάνεια πλέον, ξέρετε, είναι πολύ μικρό το ποσοστό των τόκων του δανείου που θα μπορούσε ουσιαστικά να είναι ως κόστος δημοσιονομικό. Λοιπόν, μπορούσαμε να συζητάμε άλλες τόσες ώρες, κύριε Μπάκα. Δεν τελειώνει το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Με αισιοδοξία και χαμόγελα. Αυτό. Λοιπόν, να υπάρχουν και συνθήκες για να υπάρχει και η αισιοδοξία και τα